Προσυμβασιοποίηση οδεύει το μεγάλο έργο της ανάπλασης του κέντρου του πύργου και συγκεκριμένα της περιοχής που βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής και οι δρόμοι γύρω από το δικαστικό μέγαρο της πόλης, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ανακήρυξε τον ανάδοχο που θα αναλάβει την υλοποίησή του, με την υπογραφή της σύμβασης να αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της αστικής αναζωογόνησης στο κέντρο του πύργου. Ουσιαστικά αναφερόμαστε για τις αναπλάσεις που θα γίνουν στους δρόμους πέριξ του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής, όπου όλοι οι δρόμοι αυτοί θα γίνουν ήπιας κυκλοφορίας με πλακόστρωση στο οδόστρωμα, με καλές τα πεζοδρόμια, κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει και στην οδό Κολοκοτρώνη και στις άλλες και στις κάθετες οδούς προς την κεντρική πλατεία του πύργου. Το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 977.500 ευρώ που θα καλυφθεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου και από ιδίους πόρους αφορά την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Κυριακής και των παρακείμενων οδών. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο αλλά και από ιδίους πόρους. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ήδη διαβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να επικυρώσει τον προσωρινό ανάδοχο που είναι η εταιρεία Διάσταση των αδερφών Δηλάρη, μια εταιρεία η οποία έχει υλοποιήσει πάρα πολλά έργα αναπλάσεων στο Δήμο μας και αποτελεί εγγύηση ότι και αυτό θα το κατασκευάσει γρήγορα, αλλά και θα το κατασκευάσει γρήγορα και θα είναι ένα έργο ποιοτικό.